Φέη, τι έχεις σκεφτεί να τραγουδήσεις αυτή την εβδομάδα? Από έχεις συνθέσει ήδη η Τζο, το τίτλος του. Έπρεπε. Έπρεπε, ωραία. Αφού έπρεπε να γίνει τότε. Ηρόδοτε. Εγώ θα πω το ερωτικό. Την πυρόγα. Ωραιότατα. Λοιπόν, Στυλιανέ, είσαι προτινόμενος αυτή την εβδομάδα. Τι έχεις σκεφτεί να τραγουδήσεις? Μόνο μια φορά. Του Μακεδόνα, γιατί το έχει γράψει ο Κραουνάκης. Πολύ ωραία. Καταφέρω και σε βρίσκω στη γνωστή αγαπημένη σου θέση. Τι θα μας τραγουδήσεις σαν προτινόμενος αυτή την εβδομάδα ξανά? Ναι, θα πω τη ζωή του Δημήτρη Μπάση. Mm-hmm. Ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ καταρχήν. Πολύ ωραία. Και δεύτερον, ναι, πιστεύω θα δείξω και κάτι πιο, κάποια πιο λαϊκά στοιχεία τα οποία δεν έχω δείξει ως τώρα. Ναι, αλήθεια ότι θα ευνηδιάσουμε τον κόσμο και την Επιτροπή κινούμενοι σε λίγο πιο λαϊκές αποχρώσεις και θα κάνουμε και την αίσθηση που πρέπει. Μπράβο Δημήτρη. Έρα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, δάσκαλε. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατά αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τη φωτό, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές σου και που το κουβεντιάζει. Έρχεται το πρώτο διαγωνιστικό σου live. Ναι. Το επόμενο Σάββατο. Τι έχεις σκεφτεί να τραγουδήσεις? Σκέφτομαι να πω το Σαντελίρ. Το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω τώρα να το πω τέλεια. Ωραία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ηλιάνα μου, μετά από ένα ιδιότροπο πρώτο διαγωνιστικό live για σένα, είμαστε στην φάση που θα πάω στο επόμενο. Με ποιο κομμάτι? Με το ξαφνικό σου έρωτα της Βιτάλη. Ωραιότατα. Πώς και έτσι? Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι ιδιαίτερο. Ναι, είναι φοβερού συνθέτη κιόλας και είναι και πάρα πολύ ωραίο και πολύ δύσκολο. Και πολύ δύσκολο. Επίσης, οπότε πάμε να αναδείξουμε όλες τις πτυχές της φωνής. Ακριβώς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Μάκη, άλλο ένα live. Άλλο ένα live. Για πες μου, ήταν πολύ ωραία την προηγούμενη εβδομάδα, αν και ελάχιστα λαρυγκοφαγικό, όπως λέγαμε. Αλλά αυτό δεν το κατάλαβα και πάρα πολύ. Πολλοί δεν το κατάλαβαν. Λοιπόν, τι έχεις σκεφτεί για την επόμενη εβδομάδα να τραγουδήσεις και γιατί? Θα πω Χιώτη. Σε μια άλλη εκτέλεση, βέβαια, άλλη διασκευή. Έχει πει ο Χατζηγιάννης στον Κολλά στο δίσκο. Το δεν θέλει πιο να ξαναρθείς. Μάλιστα. Ωραία. Κάνω και ένα σόλο σαξοφόνο. Έτσι, ό,τι έχει κανείς, καλό είναι. Εννοείται. Αυτό. Μπράβο. Ήθελα έτσι. Είναι, το κομμάτι είναι σάμπα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ο ρυθμός. Είναι, ήθελα κάτι άλλο και σε ρυθμό και πιο αναβαστικό και έκταση. Και ήθελα δύο πραγματάκια παραπάνω και Χιώτης. Άρα, και παλιό κομμάτι. Αυτό σου σιγά σιγά και θα μας δείξεις και επιτέλους πού ακριβώς προσδιορίζεσαι. Σε τι ακριβώς προσδιορίζεσαι μουσικά. Κάνουμε έτσι, ρισκάρουμε κι εμείς λίγο, δεν είναι ακριβώς όλοι μας. Αυτό. Μπράβο, ωραία. Έτσι, να λέμε ωραία τραγουδάκια και καλή να περνάμε καλά.